Με αυτόν τον τρόπο είχε μεταμφιεστεί ο καταζητούμενος Χριστόδουλος Ξηρός για να μην τον αναγνωρίζουν. Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες, ο Χριστόδουλος Ξηρός είχε αφήσει μούση, μακριά μαλλιά τα οποία είχε βάψει ξανθά, ενώ κυκλοφορούσε συνεχώς με το ποδήλατο για να μην κινεί υποψίες. Κατά τη σύλληψή του οδηγούσε ποδήλατο, είχε αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του αφήνοντας μακρύ μαλλί, μούση, γυαλιά και πάνω του έφερε ένα πιστόλι με αποξημένο αριθμό και τύπο, 13 σφαίρες στη Γεμεστέρα και μία σφαίρα στη Θαλάμη. Η γιάφκα του Χριστόδουλου Ξηρού στην Ανάβησο βρίσκεται σε ερημική περιοχή. Οι αστυνομικοί, μετά από έρευνες πόρτα-πόρτα και αξιοποίηση πληροφοριών, είχαν χαρτογραφήσει την περιοχή. Πριν από δύο μέρες βεβαιώθηκαν ότι εκεί κρύβεται ο Χριστόδουλος Ξηρός. Έθεσαν τη μονοκατοικία από παρακολούθηση και περίμεναν μήπως τον συναντήσει ο συνεργός του. Τελικά αποφασίστηκε η σύλληψη να γίνει χθες το μεσημέρι. Οι αστυνομικοί περίμεναν να βγει από το σπίτι την ώρα που ανέβαινε στο ποδήλατό του, σκηνοθέτησαν ένα τροχαίο με μοτοσυκλέτα και τον συνέλαβαν χωρίς να προβάλλει καμία αντίσταση. Οι αστυνομικοί ερευνούν σπιθαμί προς σπιθαμί όλους τους χώρους του σπιτιού Γιάφκα, εδώ στην Ανάβησο, με στόχο να εντοπίσουν γενετικό υλικό και DNA, με σκοπό να οδηγηθούν στα ίχνη των συνεργών του γνωστού Μανώλη τις 17 Νοέμβρη. Εκείνη το κανονικά όπως όλοι οι άνθρωποι, να ψωνίσει με το ποδήλατο πάντα, φορτωμένος τα ψώνια στο ποδήλατο, μια κανονική ζωή. Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι Κρυσφύγετο και ανακάλυψαν ένα ολόκληρο οπλοστάσιο, καθώς βρέθηκαν εκρηκτικά Ρουκετοβόλο και Καλάζνικοφ. Όπως λένε κάτοικοι της περιοχής, τον είχαν δει να κάνει ποδήλατο μαζί με μια γυναίκα. Μάλιστα, μια-δυο φορές που τον είδα και με μια γυναίκα και αυτή με ποδήλατο. Και λέω μπράβο τους που κάνουν μετακόμιση με ποδήλατο. Και τον είδα και κουβάλαει και έπιπλα μια μέρα. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι συνέλαβαν τον δολοφόνο τους 17 Νοέμβρη, λίγο πριν κάνει μια νέα τρομοκρατική επίθεση, είτε με παγιδευμένο αυτοκίνητο, είτε με ρουκετοβόλο. Ο πατέρας του Χριστόδουλου Ξηρού, μόλις έμαθε ότι συνελήφθη ο γιος του, δήλωσε ότι είναι καλύτερα που πιάστηκε, χωρίς να υπάρξει συμπλοκή. Το επικίνδυνο ήταν εάν έφερνε αντίσταση. Θα πάθαινε ότι έπαθε ο μαριώτης. Μάλιστα, όπως λέει, όταν είδε τη φωτογραφία του γιού του με τα ξανθά μαλλιά και το μουσί, δεν τον αναγνώρισε. Στις φωτογραφίες τον είδατε, λέω. Αγνώριστος ήταν. Δεν τον γνώρισα. Λέω, αποκλείεται, δεν είναι αυτός ο γιος μου. Η Νέα Δημοκρατία, με αφορμή τη σύλληψη του Χριστόδουλου Ξηρού, επιτέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ντροπή που ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν συγχαρεί ακόμα την ελληνική αστυνομία για τη σύλληψη του Χριστόδουλου Ξηρού. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του.